Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με σχόλια για τον Ολυμπιακό μία μέρα πριν τον αγώνα με την Αντ. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι πάντα όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά και αμερολήπτα άλλη μια άποψη από έναν απλό φύλαθλο σαν και εσένα είτε τρομακτικές ιστορίες που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τις αφηγούμε, είτε μουσική είτε κεντρική χήμα, η οποία φυσικά θέλει προσοχή διότι είναι ακατάλληλα, είναι freestyles που λέμε, αλλά και φυσικά η αστρονομία που είναι φοβέρα ενδιαφέρουσα. Μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και των προτέρων, το εκτιμώ. Θα ξεκινήσω φυσικά ευχαριστώντας όλες και όλους για την ακρόαση σε όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά, από άκρη σ' άκρη, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Κύπρο, Γερμανία, Αυστραλία, ακόμη και σε ωκεανούς όπου ακούγεται εκπομπή. Πραγματικά είναι τιμητικό. Και φυσικά με τα λόγια δεν μπορώ να εκφράσω το πόσο πολύ το εκτιμώ Συγκεκριμένα να στείλω φιλικού χαιρετισμού σε άτομα που έχουν κάνει σχόλια όπω είναι ο Κουκούλα 147 από το Forest Hills, Queens, New York, στα μέρη μου και μάλιστα δεν γνωριζόμαστε προσωπικά όπω και με κανένα ε, από τα παιδιά εδώ που ακούνε γυναίκε, άντρε, κορίτσια, αγόρια, πραγματικά αυτό ισχύει. Dennis Mill από Montreal, Canada. Πάρης Χατζηδήμας, Τριαντάφυλλος Χριστοφάλος, Γιώργης Θοδωράκης, Γιάννης Τυροβόλης, Γιάννης Καπήρης, Χάλιντα Αγγελόπουλος, Γιάννης Παναγιώτου, Coach Zach, Wisconsin, USA, Προφήτης 7, που μένει Κύπρο, Άγγελος, Νίκος Νάξος, Χρόνης Π, από το Καράβι, Χαμός, Πιτ Σπανός, Tarpon Springs, Florida, USA, Αριστίδης Άρης, Κωστάκης, Θάνος Δημάκης, Βαγγέλης Γιαννάκος, Γιόρτζ Ζώ, Μαρίνος Λιόντας, Γιάννης Ζάχος, Στέλιος 123 και Ανδρέας 30 φίλου. Τώρα όσον αφορά τον Ολυμπιακό μας και τον αγώνα εναντίον της Ναντ, της γαλλικής Ναντ, η οποία είναι 13η στο Σαμπιονά, πως το λένε εκεί πέρα, στο πρωτάθλημά του της Γαλλίας, είναι μια ομάδα η οποία είναι τρεχαλατζού, εννοείται, με πολλά παιδιά που φυσικά παίζουν εκεί πέρα και έχουν ανέβει από τις χώρες της Αφρικής, που είχαν απικίες οι Γάλλοι. Τρεχαντήρια είναι, πρικισμένα εκφύσεως, με ακαδημίες εξαιρετικές και φυσικά είχαν βγάλει και το μεγάλο Κριστιαν Καρέμπε, που μας τίμησε με την παρουσία του στην ομάδα, ως ποδοσφαιριστής αλλά και τώρα που έχω τονίσει ξανά και ξανά ότι αυτό το παιδί δεν πρέπει να είναι δίπλα στον προπονητή στον πάγκο να μαγκώνει παίχτες ή να εμψυχώνει ή τέτοια πράγματα. Πρέπει να είναι όπως τον είδαμε στην παρουσίαση με τον Μαρσέλο. Κοστούμαρισμένος στην τρίχα και να εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό είτε παρουσιάζοντας ένα Μαρσέλο είτε εκπροσωπώντας μας στη FIFA, στην UEFA όπου γουστάρεις από εκεί και πέρα, όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό, είδαμε όλοι ότι με το που επανήλθε στην ενεργό δράση ο Αμπουμπακάρ Καμαρά, αμέσω τον πήρε στην αποστολή. Ενώ το Βρυσάλικο όχι. Και τώρα θα κάνουν την πάπια οι δημοσιογράφοι και θα πούνε, δεν ξέρουμε γιατί κτλ. Τα, τα έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα. Ο ένα είναι όντω τραυματία, ο άλλο όχι. Αυτό που δεν ήταν όντω, προφανώ και είναι έτοιμο. Και μετά ρωτάει ο ένα τον άλλον, οι δημοσιογράφοι εκεί. Γιατί έτσι αυτό, ε, εντάξει, λέει, ξέρω εγώ, αποφεύγει να πει. Άστο, το κύριε Κώστα. Τέλο πάντων, ο Ουσεϊνού παρόλο που δεν είναι στην αποστολή, επειδή είναι τιμωρημένο λόγω τη κάρτα που είχε φάει τελευταία φορά στον αγώνα εναντίον του Απόλων Αλεμεσού τη Κύπρου, παρόλα αυτά ζήτησε να ταξιδέψει με τον Ολυμπιακό. Το μαθαίνει αυτό και λε, κοίτα να δει, θέλει να είναι δίπλα στην ομάδα κτλ. Αν δε, τελικά θέλει να δει τους του δικού του έχει συγγενείς εκεί πέρα. Οπότε, τέλος πάντων. Φυσικά και να δει τους δικούς του. Απλά, εντάξει, χαριτολογώντας τώρα, είπα να πω αυτό. Από εκεί και πέρα, αυτό που δεν ανέφερα χθε είναι το ότι ο Zinkernagel, δεν πρόλαβα δηλαδή, ο Φίλιπ Zinkernagel αγοράστηκε απευθείας από τη Watford, από τον Ολυμπιακό, το τονίζω, με λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια. Και τώρα υπάρχει μια ρήτρα όχι υποχρεωτική, για το επόμενο καλοκαίρι, όπου φυσικά η Στάνταρ η Βέλγικη, έχει κάθε δικαίωμα να σκάσει 2 εκατομμύρια στρογγυλά για να μην υπάρξει μεγάλη χασούρα. Θα δείξει κάτι εκεί. Θα δείξει, τώρα θα το δούμε αυτό. Μήπως τον βαστίξουνε και τον αποκτήσουν. Από εκεί και πέρα ήμουνα ο πρώτος εδώ που ανέφερε από το κανάλι δημόσια, νομίζω δεν άκουσα καπαλού κάποια τέτοια γνώμη, ότι ο Ρέτσος κάνει και για εξάρι, έτσι, για όποιε και όποιου θυμούνται. Το είχα πει πριν από τέσσερι μέρε, νομίζω. Δεν θυμάμαι κιόλα. Τόσα που λέω, <laughs> έχω χάσει την μπάλα κι εγώ. Και έτσι λοιπόν, σκέφτεται ο Κορμπεράν, λόγω τη απουσίας εμβυλά, ο οποίο, να το πω λαϊκά, έπαθε ψήξη, πούντιασε, από κλιματιστικό, air conditioner. Εντάξει. Δεν ήταν η που λέγανε στην αρχή. Τέλο πάντων, έχει αυτό το θέμα, δεν είναι στα καλά του και τελικά δυστυχώ δεν μπορεί να προσφέρει τι υπηρεσίε του. Και είναι ο πιο σημαντικό παίχτη για έναν αγώνα τέτοιο που είναι δύσκολο. Εκεί το κέντρο σου και δεν είσαι εξάρι. Γι' αυτό και προφανώ ψάχνουμε για εξάρι να φέρουμε. Έστω και ελεύθερο να παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα χωρί καν να τον δηλώσουμε στο Europa League. Εν πάση περιπτώσει, το σκοπό είναι τώρα να καλύψουμε αυτή τη θέση και νομίζω ότι ο πλέον κατάλληλο είναι ο Ρέτσο, διότι πηγαίνοντα στο εξωτερικό, φάνηκε ότι έχει μάθει το παιδί την μπάλα. Έχει μάθει, πώς το λένε, να την κοντρολάρει, έχει μάθει να πέφτει πιο δυνατά. Είναι άφοβος, παρόλο που είναι τραυματιάκιας. Δεν φοβάται. Και αυτό το οφείλει στην ηλικία του. Άλλο να τραυματιστείς τώρα στα 30 σου, να έχει περάσει χιαστούς και διάφορα, και άλλο να έχει τετρακέφαλους όπως ο Ρέτσος στην προκειμένη περίπτωση, εντάξει και οι δύο τετρακέφαλοι, τέλος πάντων, αλλά τουλάχιστον είναι, πώ το λένε, καμικάζει. Μπαίνει εκεί στι φάσει, το έχει δείξει ήδη. Και το είχε δείξει και στην προηγούμενη ομάδα, στην Ελλάδα Βερόνα, έστω και αν είχε απειροελάχιστε συμμετοχέ. Κάπου 7 θυμάμαι. Από το Γενάρη του 22 μέχρι και το καλοκαίρι. Το είχα πει εξάλλου ότι εφόσον είναι υγιής ο Ρέτσος, σαφέστατα και θα βοηθήσει την ομάδα μας. Σαφέστατα. Και έτσι βλέπουμε κιόλα ότι μπορεί μάλιστα να είναι και σύγχρονο παίχτη. Αυτά που είναι τη μόδα να καλύψει και πολλέ θέσει. Κεντρικό πιστοφύλακα που είναι η φυσική του, το δεξί back που έχει ξαναπέξει και ακόμη και όταν ήταν 17 στον Ολυμπιακό μα, ακόμη και αριστερό back, αλλά τώρα πλέον και εξάρι. Βεβαίω φαίνεται ότι κάνει για εξάρι. Έτσι όπω ε, παρουσιάστηκε και εκεί πέρα τώρα. Τι θα κάνει, θα βάλει εσύ τον Κούντε, ο οποίο ε, δεν το έχει τόσο πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Και τον Χουάν, ο οποίο ναι, το έχει, αλλά δεν είναι και το πιο γερό κορμί, κτλ. Και, και παλιά έχει, ναι, θα σου παράγει, σίγουρα. Αλλά στο ανασταλτικό κομμάτι δεν είναι έμβυλα. Έτσι, μην το μπερδεύουμε το πράγμα. Δεν είναι εξάρι καθαρό έμβο, ο ένμπαμ Χουάν. Φυσικά ούτε και ο Κούντε. Ο Κούντε είναι οχτάρι και ψηλοδεκαρίζει λίγο. Επιρρεπή ε, στην υπερβολή κιόλα, ώρε-ώρε. Αλλά τη δυνατό κορμί, γερό καρύ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα να του βάλει αυτού του δύο χωρί εμβυλά, εκεί θέλει ένα παίχτη ο οποίο να είναι καθαρό με εξάρι. Φυσικά και δεν θα βάλει το μπουχαλάκι. Όσον αφορά το μπουχαλάκι, τι να ξαναλέω. Το παιδί είναι χρυσό, τέλειο, πώ το λένε, στο χαρακτήρα του είναι πάρα πολύ καλό. Παιδί μάλαμα που λένε. Αλλά ποδοσφαιρικά λόγω τη ταχύτητά του, τη έλλειψη ταχύτητά του, έχω φίλο εργολάβο, ο οποίος χτίζει οικοδομή πάνω στην αμυγδαλέζα. Στα μπετά, στα μπετά. Ε, βέβαια, τι να κάνουμε τώρα. Εκεί οι θα ήταν, πώς το λένε, ίσως καλύτερος ρόλος. Τι να πω, για το ποδόσφαιρο δεν μας βοηθά στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η αλήθεια. Κακά τα ψέματα πρέπει να λέμε την αλήθεια. Και με λίγο χιούμορ, με όλο το σεβασμό, έτσι, για τον κάθε παίχτη, αλλή μόνο. Εδώ έχω πει και για τον Ανδρούτσο άποψη ότι δεν κάνει για τον Ολυμπιακό και έχει έρθει υποστηρικτή του και με έχει βρήσει, α πούμε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τώρα εμεί οι Ολυμπιακοί αναμεταξύ μα να βριζόμαστε είναι ό,τι χειρότερο δηλαδή, θεωρώ. Βοηθάμε του αντιπάλου, έτσι. Να ανεβαίνουν εκείνοι. Να μα πλησιάζουν που δεν μα βλέπουν καν, αλλά λέμε τώρα. Είναι κακό. Κάνουμε κακό. Αλλά εντάξει, δεν το καταλαβαίνουν αυτοί. Είναι μια μερίδα. Και για άλλου παίχτε που έχω εκφραστεί, που δεν μ' αρέσουν. Κυρίω με του Έλληνε παίχτε είναι το θέμα. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, με του ξένου δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, αν έλεγα ότι μου αρέσει παράδειγμα ο Ζήνκο Νάγκο, που δεν μ' άρεσε έτσι. Είχα πει ότι μην ξεγελιέστε από τα γκολ. Μην ξεγελιόμαστε. Όπω το ίδιο είπα για τον Ρατζέλοβιτ. Εκεί εντάξει, δεν παίζει και τίποτα. Αλλά άμα είναι Έλληνα παίχτη, εκεί θα πέσουν να με φάνε, τη μάνα θα μου βρίσουν, ό,τι έχω και δεν έχω. Κατάρρε και αυτά. Λοιπόν, αυτά εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Είπα ότι μπουχαλάκι δεν κάνει τον αγώνα με την Αντ. Θα το δεχτεί, θε δεν θε. Άμα δεν σε αρέσει, τι να κάνω εγώ. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε κάτι. Μόνο από κοντά μπορώ. Από εδώ δεν γίνεται. Εξ αποστάσεω. Έμα. Ε, εγώ δεν βλέπω εθνικότητε όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Βλέπω τη φανάλα του Ολυμπιακού, το σήμα του Ολυμπιακού. Όποιο μου προσφέρει, τον αγαπώ και τον στηρίζω. Είτε λέγεται Βαλμπουενά, είτε λέγεται Λαραμπί, είτε λέγεται Καραπιάλι παλιότερα, είτε λέγεται Καραταίδη παραδείγματα τώρα, έτσι, παιχτών. Δεν έχει σημασία το αν είναι Έλληνα ή ξένο, Τζιοβάνι κλπ. Και, λοιπά, και λοιπά. ε, βέβαια, άμα είναι ο Ταραλίδη, τι να κάνουμε τώρα. Δεν βοήθησε. Ή ο Πουρσανίδη, να τα θυμίσουμε αυτά. Δηλαδή ε, δεν δε γίνεται. Ή κάποιο που τραυματίζεται συνέχεια και δεν με βοηθάει. Ή και που βρίζει τον Ολυμπιακό. Τι να κάνω, να μην τα πω. Να μην πάω εναντίον του. Τι θα κάνω, θα κάνω την κότα, την πάπια, πώ τη λένε. Όποιο πουλερικό θες πάρε. <laughs> λοιπόν, δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω. Προσπαθούν να διώξουν, να το πω έτσι χήμα, τον Αχμετ Χασάν, έτσι, τον Αγκιμπού, ο οποίος δεν ήταν και στην προπόνηση και είναι και το θέμα με τις θέσεις των ξένων που ενισχύει το θέμα όλο. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν θέλει να τον χάσει με μικρό αντίτιμο, γιατί τον πιστεύει ακόμη. Είχε δείξει κάποιες δυνατότητες, εννοείται, στου πρώτου μήνε του στον Ολυμπιακό μα. Δεν το συζητάμε, μας είχε ενθουσιάσει. Εγώ από το κανάλι εδώ, όταν δεν με άκουγε κανεί και με άκουγε μόνο ένα παιδί, τον είχα βαφτίσει μαγκάκι τον α, Αγκίμπου Καμαρά. Μαγκάκι, βεβαίω. Με γιώτα στο τέλο. Με έτσι, μην μπερδεύεστε. Για όσου δεν, δεν, τα πάνε καλά με την ορθογραφία. Όσο για Μασούρα, τελικά ο Ολυμπιακό δεν δέχτηκε να τον παραχωρήσει. Γιατί χάλασε λέει τον διότι ο Ολυμπιακό δεν αποδέχτηκε του όρου των δόσεων για τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ τη αγορά. Εντάξει. Δεν είναι και τώρα τα λεφτά που θέλανε. Άσε που ξαναλέω, δεν ήθελε να φύγει ο Μασούρα. Είναι από αυτού του παίχτε που δεν θέλει να ξενιτευτεί. Τι να κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Και το παρακάτω είναι να, ο Κούτρι ή έστω και ο Ισραηλινό, ο Λάιντνερ. Ενδέχεται κάποιο από του δύο να φύγει. Τι σου λέει τώρα, τι θα έχω. Τέσσερα αριστερά, back. Αλλά από την άλλη, θα σκεφτεί ότι ο Μαρσέλο όταν με το καλό φορμαριστή που θα είναι σε περίπου ένα μήνα, πες, τη χειρότερη, λοιπόν, θα σου παίζει και έξω αριστερά. Αριστερό έξτρεμ, βεβαίω. Έχει τέτοια ποιότητα. Εδώ μπορεί να παίξει και στον άξονα. Τι να λέμε τώρα. Ίσως γι' αυτό να μην θέλει άλλο έξτρεμ και να πιστεύει και το bowler ότι είναι τόσο καλό γιατί λέγεται πως ε, ε, στην Αγγλία έγινε ψήφιρο. Σου εγώ, πώ και πήγε στον Ολυμπιακό, τόσο καλό είναι. Θα μπορούσε στη Premiership να παίξει, λένε εκεί πέρα. Έτσι, οι διάφορε κασάντρε. Οπότε, εντάξει. Τέλο πάντων, ο Ολυμπιακό προφανώ θα έχει το Μανολά δίπλα στο Σισε για τον αυριανό αγώνα με την Αντ. Έτσι προβλέπεται. Από εκεί πέρα ο καθένα το βλέπει αλλιώ. Χρειάζεται και ο Ρέτσο βέβαια ω δεξί back. Μακάρι να μπορούσαμε να τον ε, κλωνοποιήσουμε, να τον βάλουμε και αμυντικό χάφι εκεί στο εξάρι, και δεξιμπάκι. Γιατί εκεί με τον Άβυλα έχει τρύπα. Ποιο να βάλει εκεί, ποιο θα αμυνθεί εκεί πέρα, να είναι σοβαρό. Γιατί εντάξει ο Άβυλα, μα και μπροστά που βγαίνει, έχει ταχύτητα έκρηξη, έχει στοιχεία, αλλά είναι πολύ επιρρεπή στο λάθο. Δεν κάνει τίποτα σωστά. Ούτε μεταβιβάσει τίποτα. Δηλαδή σε κάνει και βρίζει. Βρίζει ασταμάτητα παρακολουθώντα το να παίζει. Πραγματικά όμω. Το έχω πάθει εγώ ίδιο και το λέω. Όχι εκείνον προσωπικά, γενικά βρίζει. Τέλο πάντων. Δεν γίνεται τώρα εσύ να έχει 37 παίχτε έτσι στο ράστερ και να περιμένει πράγματα να κάνει. Δεν είναι, το έχουμε ξαναπεί, οργανωμένο αυτό. Γι' αυτό έπρεπε να έχει έρθει ένα τεχνικό διευθυντή, γιατί γενικό έχει τον καραπαπά, αλλά καμία σχέση. Εδώ μιλάμε για τεχνικό διευθυντή, είναι άλλη θέση. Να τα ξεσκαρτάρει αυτά. Έτσι είχε χάσει την μπάλα και ο Μαρτίν. Ο οποίο Μαρτίν έκανε και άλλη γκάφα με τον Κάιπερς που τα πάει περίφημα στο εξωτερικό. Και εμένα μου άρεσε αυτό ο πεκτάκος. Πίεζε, έτρεχε, σου έκανε και γκολ στον Άρη, θυμάμαι, στο κλάν τη Βικελίδη. Μ' άρεσε ω τρίτο εκείνη τη χρονιά. Και είχαμε κάνει καλή χρονιά τότε, θυμάμαι. Ήταν Λαραμπί, Χασάν και πίσω Κάιπερς. Μια χαρά. Πάντως μέχρι τελευταία μέρα, 15 Σεπτεμβρίου δηλαδή, αναμένουμε. Δηλαδή μέχρι τα ξημερώματα εκείνης της ημερομηνία αναμένουμε κινήσεις. Αυτό έτσι να το έχουμε υπόψη μας. Και για αποχωρήσει φυσικά όσον αφορά τον Ρατζέλοβιτς που έχει ξενερώσει πάρα πολύ και μπορώ να πω ότι έμαθα πως δεν είναι και στα καλύτερά του επειδή δεν έχει μπει στη λίστα την Ευρωπαϊκή. Ήθελα αυτό. Παρόλο που τον εμπιστεύεται ο το Κορμπεράν και τον βάζει έτσι και αλλαγή ακόμη αλλά εντάξει, το έχει καταλάβει και ο ίδιο ότι δεν. Αυτό, πώ το λένε. Αφού κάνει πολλά λάθη, δεν είναι για το επίπεδο αυτό. Δεν είναι για Ολυμπιακό. Α, στον Ιωνικό, α πούμε, μια χαρά θα ήταν. Στον Ερυθρό Αστέρα, τέτοια πράγματα. Και πιο κάτω, βοηβοντίνε, πώ τι λένε αυτέ, που είχε ρίξει 8 στο Παναθναϊκό. Έτσι λοιπόν, ήταν σωστή για μένα η απόφαση να φύγει ο Ζέν Κουενάγκο. Γιατί ξαναλέω, μην ξεγελάνε τα γκολ. Γενικά, ο τύπο ήταν Αόρατο πραγματικά όταν έπαιζε, είτε ω δεκάρι είτε ω εξτρέμ, μία σεστ και τα δύο γκολ αυτά, τίποτα άλλο. Πραγματικά δηλαδή. Και τώρα με τον ερχομό του Μπιέλ, σου λέει: Εντάξει, θα παίζω κι εγώ. Ο ίδιο δέχτηκε και παρότρινε τον Ολυμπιακό να τον δώσει. Εντάξει, είναι και ο σπουδαίος αυτό ατζέντη που έχει ο Πίνη Ζάχαβη, ο Ισραηλινό, ο, ο οποίο θέλει ο του να είναι σε δράση, έτσι να παίζει. Δεν θέλει να τρώει πάγκο. Γι' αυτό έπαιζε αναγκαστικά εδώ πέρα κιόλα. Το έχω ξαναπεί. Τώρα θα παίζει αναγκαστικά εκεί που θα πάει. Στα Ντάρλι Πολύ απλό. Τι θα το λουστούμε εμεί, δεν κατάλαβα. Επειδή ο άλλο είναι Ισραηλινό και έχει άκρε και δύναμη. Άσε τώρα. Ο Πασχαλάκη περιμένει κι αυτό να δει τι θα γίνει με τον Κρίστενσεν, τον Ισλανδό, που μου είναι συμπαθή κιόλα. Κάνει τα ίδια με μένα, freestyles, μουσική, Κοιτάνε να τον δώσουν, δεν βρίσκουν άκρη, να τον αποδεσμεύσουν έτσι ώστε να έρχοταν και ο Πασχαλάκη, α πούμε. Ο οποίο Πασχαλάκη εδώ και πάνω από 15 μέρε προπονείται κάτω στη γλυφάδα που έχουμε πει, με το Χρήστο το Δόνι αλλά και το Σωτήρι τον νίνη. Εντάξει, αυτοί βρέθηκαν, με αυτού κάνει. Αρκεί να του τραβάνε κανένα σουτάκι, ξέρω εγώ τι, να μένει ζεστό. Να κάνει και τι υπόλοιπε γυμναστικέ, να το πούμε έτσι αδόκιμα, δεν πειράζει. Από εκεί και πέρα, όσο δυσκολεύουν τα πράγματα για του σπουδαίου ε, αμυντικού χαφ που έχω αναφέρει από το κανάλι, δηλαδή Μπακαγιόκο και Άλαν, εκτό από αυτού υπάρχει και η λύση του ελεύθερου και ο, του πιο βατού, πιο εύκολου, σαν λύση του Τσέκα, ο οποίο είναι Πορτογάλο και έπεσε στη Λίλη. Τώρα, θα πει: Θα φέρει Πορτογάλο-Ισπανό προπονητή, εντάξει, δεν πειράζει. Είχε φέρει τον Άβυλα Ισπανό. Στο Πορτογάλο προπονητή Μαρτίν, δεν το έχει κάνει. εντάξει, αυτά δεν έχουν, σημασία, δεν έχουν σημασία. οι εθνικότητε. Είναι καλό παίχτη, είναι ποιοτικό. Θα χρειαστεί βέβαια και αυτό χρόνο εφόσον κλείσει τελικά αυτό. Γιατί άλλε τι περιπτώσει είναι δύσκολε. Θα δούμε όμω. Μέχρι τελευταία μέρα. Ελπίζουμε. Πάντω είναι απίστευτο το ότι θα βγει δημοσιογράφο. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τον ονομάσω. Το ξέρω και προσωπικά. Έτυχε. Έτσι. Έχω ξανααναφερθεί σε αυτόν. Δουλεύει στο Νέο Ηράκλειο συγκεκριμένα, να λέει τώρα ότι ο Ανδρούτσο μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο τον έβαλε να το πει αυτό, πραγματικά. Τέλο πάντων. Είναι η γνώμη του? Άμα είναι η γνώμη του, λυπάμαι. Αλλά δεν κόβει το μάτι του. Α, κι άλλο ένα εξάρι να αναφέρω. Το ραντόνια. Δεν με τρελαίνει προσωπικά. Τέλο πάντων. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, μικρή, θέλω να πιστεύω δεν είναι γρήγορο. Απλά. Δεν μου κάνει εμένα προσωπικά, εντάξει. Σε άλλο μπορεί να κάνει, δεν ξέρω. Σε εκείνου που προτιμούν έτσι, αργοκίνητα καράβια, μαούνε. Πάντω είχε πλάκα που on camera μιλήσανε Μαρσέλο και Κορμπεράν. Εντάξει τώρα, τα μεγέθη δεν συγκρίνονται. Μα εξάλλου, να το πούμε και χήμα, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκη ήξερε πολύ καλά ότι θα έκανε μια τέτοια κίνηση μεγάλη. Το είχε σχεδιασμένο αυτό. Τι νομίζεις, δεν το είχε σχεδιάσει. Ξαφνικά ένα, μια ωραία πρωία ξυπνάει και λέει πάνω να φέρω το Μαρσέλο ειδικά. Όχι, ήταν σχεδιασμένο. Σου λέει πώς θα φέρω και, ο, και, και ακριβό προπονητή αλλά και τέτοιο παίχτη ακριβό. Δεν γίνεται. Έτσι υπάρχει ένα όριο. Άρα σου λέει θα φέρω φτηνό προπονητή που είναι όντως ο πιο φτηνός από τους προπονητές των μεγάλων ομάδων της Ελλάδος και τον έχει δίπλα εκεί με τον Μαρσέλο. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα πάρει τι οδηγίε, φαντάζομαι. Τι να κάνει και αυτό. Είναι επαγγελματία και του ρίχνει και λίγα χρονάκια, ο Κορμπεράν. Του λέει: Ξέρω εγώ, ακόμα δεν έπαιξε και σου κάνουν τέτοια υποδοχή, τέτοιο κόσμο, τέτοιο κακό. Εκεί του λέει: Μ' αρέσει η πίεση. Του το, το, το βούλο εκεί. Ε, βέβαια. Μ' αρέσει η πίεση. Άρα σου λέει: Ήρθα εδώ να δουλέψω. Και ποιο ήταν ο πρώτο στην προπόνηση του Ρέντι, τη χθεσινή, δηλαδή τη Τρίτη. Ο Μαρσέλο Βιέρα. Βεβαίω, ο Μαρσέλο Βιέρα. Έχει και άλλα ονόματα, αλλά συγχωρέστε με, δεν τα θυμάμαι. Εντάξει, αυτή η Λατίνη τώρα, κατώ ονόματα του μπαμπά τη μαμά, τον μπατζανάκι τη Κακομήρα. Άλλο που μου αρέσει τώρα που βλέπω στον Ολυμπιακό είναι ότι ετοιμάζει το γιο του Μελτιάδη, ο Βαγγέλης Μαρινάκη. Για μέρη το μέλλον, να πάρει το τιμόνι. Τον έχει φτιάξει εκεί, τον έχει αλουχήσει. Μαθαίνει και το, τη δουλειά, πώ το λένε. Business, τα πάντα. Με μέσω τη Nottingham Forest, εκεί, δίπλα στον κούλι το Δουρέκα. Χαλάνε τον κόσμο στην Αγγλία. Εντάξει, είχαν κάποια κακά αποτελέσματα. Αυτά είναι δικά του θέματα εκεί πέρα. Εγώ κοιτάω μόνο τον Ολυμπιακό. Εδώ ομάδε τη γενέτειρά μου δεν κοιτάω, α πούμε. Οι οποίε με ξενερώνουν κιόλα. Στο NBA είναι μια ομάδα που λέγεται New York Knicks, α πούμε. Ό,τι πιο ξενερωτικό. Θα πάνε 100 χρόνια χωρί πρωτάθλημα αυτή. Πάμε παρακάτω. Να πούμε ότι ο Μαρσέλο ζήτησε εκείνο το κομμάτι στο οποίο έκανε τα γελάκια τα κόλπα εκεί, του Drake. Ακούει και αυτό τέτοια. Έχουμε ίδια γούστα περίπου. Εντάξει, εγώ ακούω λίγο πιο βαριά, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Είπαμε, μην κρίνουμε του άλλου από τη μουσική που ακούνε. Και παλιά ακούγανε κάτι αυτοί με Λάδες, οι μεταλλάδε, οι έτσι οι οποίοι εντάξει, κι εγώ μου βάζανε τέτοια να ακούσω, δεν μπορούσα να τα αντέξω, δεν μου αρέσανε. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Δηλαδή, εντάξει, έβαζα ο το ασπίδε. Αλλά του κατηγορούσαν και αυτού, που είναι καλά παιδιά, έχω φίλου, ότι είναι σατανιστέ, το ένα το άλλο. Ε τώρα είναι εγκληματίε, όλοι που ακούνε ραπ. Άσε μα τώρα, άσε μα. Κολλημένα μυαλά. Όλοι στο ίδιο καζάνι γενικεύεται. Άλλο ένα που θέλω να πω είναι ότι εγώ προσωπικά είχα κάνει κάποιε εκπομπέ εδώ στο κανάλι και είναι εδώ Δοκουμέντα υπάρχουν με σχόλια για παίχτε του Παναγναϊκού, στο basketball ειδικά. Γιατί εντάξει, ασχολούμαι και με αυτό το άθλημα. Και υπήρχε πρόβλημα και με αυτό, α πούμε, παράπονο. Γιατί έκανα εγώ, λέει, σχόλια για παίχτε του Παναγναϊκού. Δεν κατάλαβα. Δεν έχω άποψη και για αυτού. Είπαμε, κοιτάμε τα πάντα, είμαστε ανοιχτό μυαλί. Πόσο ετών είναι κάποιο για να πει κάτι τέτοιο, Πρέπει να είναι ενήλικα. Πρέπει να είναι ενήλικα για, να το... για να πει κάτι τέτοιο όμω. Δεν σκέφτεται σαν ενήλικα, προφανώ. Διότι καλό είναι να ξέρουμε τα πάντα. Τι έφερε Γκριγκόνη, ο Παναγναϊκό, Φερρυπίν, όντω έφερε. Να δω τι κάνει αυτό. Κατάλαβε. Όχι να είμαστε κλειστό με τι παροπίδε. Είναι δυνατόν τώρα. Για να ξυπνάμε λίγο. Για ορισμένου το λέω. Πού είναι το κακό να κάνω σχόλια, δεν κατάλαβα. Να ευχηθώ μέσω από το κανάλι τα καλύτερα στον Ρομπέρτο, τον τερματοφύλακα, ο οποίο αποσύρθηκε από το είναι ενεργό δράση, κρέμα στα γάτια του που λέμε, στη νεαρή ηλικία των 36 ετών, γιατί ο τερματοφύλακα ειδικά το πάει και 40 άμα Λοιπόν, είναι τέτοια η θέση. Εντάξει, τα αποφάσισε. Ωραίο ο τύπο. Ήταν ένα καλό τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό μα. Πρόσφερε επί Μίτσελ, ο οποίο Μίτσελ έκανε τρομέρε επιλογέ. Έχω καλή άποψη. Πόδο φεράνθρωπο. Παρόλο που δεν ήξερε τακτική έτσι για προποντή να είναι υψηλού επίπεδου, αλλά δεν χρειάζεται να τα είσαι όλα. Μια χαρά μα πήγε και τέλο πάντων είχε και καλό βοηθό. Μετά ο βοηθό δεν έκανε τίποτα ο Βίκτορ. Τέλο πάντων, μεγάλε ιστορίε τώρα του παρελθόντο. Εντάξει, πρόσφατα αυτά είναι φρέσκα. Πού να πούμε για άλλου. Να πούμε. Θα κλείσω έτσι την εκπομπή σήμερα. Λάιο Ντέταρη. Μόνο Ολυμπιακό. Τζιοβάνι Σίλο Μόνο Ολυμπιακό. Α, μην ξεχάσω, μην ξεχάσω και το Ρασίδι Γεκινή. Ήταν σπουδαίο κι αυτό. Σαν όνομα. Μόνο Ολυμπιακός. Κριστιαν Καρεμπέ. Μόνο Ολυμπιακό. Ριβάλντο. Μόνο Ολυμπιακό. Βάλε και Σαβιόλα. Βάλε και Αμπιντάλ. Μαρσέλο. Μόνο Ολυμπιακό. Τι άλλο θε. Στην Ελλάδα μόνο Ολυμπιακό. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Αυτά μου βγήκανε. Οτιδήποτε άλλο προκύπτει θα τα συζητάμε με το καλό στις, ε, στα σχόλια. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ακρόαση. Χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακός.